Και ότι έχει και πέντε αυτοκίνητα σήμερα και καλείτε. Όχι μακάρι, αυτά θέλουν. Δεν είναι μακάρι. Αυτά θέλουν. Τα θέλουν. Τώρα τα τρία και τέσσερα αυτοκίνητα δηλαδή προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Μην τα μεγαλοποιείτε και τα κάνετε λέτε και απέκτησε τα περιουσιακά στοιχεία. Τα top. Ακόμα μισή για την ίδια. Τέσσερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα πέρατε εδώ, δεν ξέρω τι διαδικασίε. Από συγκεκριμένο προπολιτευτικό συγγενή σα. Από συγκεκριμένο μέρα. Με συνεργάτη σα. Εγώ. Συνεργάτη σα. Ποιο είναι. Δεν ξέρω, ρωτήστε το. Αυτοκίνητα με ένα κύριο που είναι καλό. Τι σχέση έχει ο κύριο Τιτρή που είναι προπολιτευτή με αντιδήμαρχό σα. Ο κύριο Τιτρή θα έπρεπε να το πει, θα είναι ο πιο ρόλο. Εγώ. Ναι, λέω. Η προμήθεια έγινε από τον κύριο Τιτρή. Από κάπου πρέπει να γίνει. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Από την παρουσότητα πήγαμε εκεί όταν με συνδέσουμε. Έχει σχέση οικογενειακή, συγγενική με κάποια αντιδήμαρχό σα. Ποιος. Πού να ξέρω εγώ. Τι θέλετε να πείτε. Κύριε Λαγκούρη, ξέρετε τι πρέπει να έχει να πεις δεύτερα. Είσαι προηγούμενη οικογενειακή. Ξέρετε παρακαλώ. Τώρα μας λέτε για τα μάτια εδώ. Τώρα κάνεις και να έχει προηγούμενη. Όχι σας παρακαλώ τώρα. Μας έπατε άλλη τώρα. Δεν πάτε να μας κάνετε αυτό το θέμα. Αν πάτε να υποκριθείτε, συγγνώμη. Αν πάτε να υποκριθείτε οτιδήποτε, εγώ τα αυτοκίνητα φώναξα έναν την Παρισιώτη, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, ενώ πιο 10 ατόμων σκέφτηκα να πείτε. Αν μέχρι τώρα όλε οι κινήσει μου, άσχετα από προσωπικέ του αντιπαραθέσει, τι οποίε όποιο έχει κάτι μαζί μου, εδώ είναι το γραφείο του, το τηλεφωνό μου, εδώ είναι το καφενείο, να κάνω την αναλύση και να το συζητήσω. Όμω, πέστε μου μέχρι τώρα, από ό,τι έχετε δει, τι λάθος έχει γίνει και τι δεν σας αρέσει. Θα το παρακαλούσα πάρα πολύ από όλες τις παρατάξεις. Γιατί δεν μπορούμε να ερχόμαστε εδώ και να σκοτωνόμαστε και να λέμε αυτό και να γράψεις εμένα με τέσσερις συμβούλους που θα κάνεις. Δεν θα κάνω τίποτα. Θα έρχομαι εδώ, θα φέρνω τα θέματα, όποιος θέλει να στα ψηφίσει, ο κόσμος της φιλίας ακούει και μετά θα κάνω τον απολογισμό μου και θα πω στην προβουσία. Και μάλιστα το παρακολουθούν. Κύριοι, είχαμε αυτά τα θέματα και δεν ήρθαν να τα ψηφίσουν. Εγώ δεν μπορώ να κάνω το κάτω. Η ενόψη του ότι σας έδωσε την ευκαιρία ο νόμος, ο Τσίπρα αυτός, να είμαι εγώ έλεγχος του καθενός. Και να μην μπορώ να προχωρήσω τον Δήμο. Αυτό όμως είναι και θέμα δικής σας συνείδησης. Δεν θέλετε να το περάσετε, μην το περάσετε. Εγώ προσπαθώ και μέχρι τώρα θεωρώ ότι έχουν γίνει πράγματα δραματικά. Έφερα από 4.600.000 για να πάρω από την κύρια. Πού ήταν τα χρήματα αυτά. Γιατί δεν τα περνάτε εσείς. Γιατί δεν τα περνάτε εσείς. Ήταν για ειδικό σκοπό. Ήταν για ειδικό σκοπό. Για ποιο σκοπό ήταν. Τώρα δεν είναι καινούργια χρήματα. Για ποιο σκοπό ήταν. Δηλαδή αυτά τα κρυστινοβούτσι το 15. Έτσι ήταν, γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Αφήστε μας το βούτσι και το βούτσι να σας πω εγώ. Τα χρήματα φεύγανε πίσω. Για δεν τα αξιοποιήσανε το 15 πήγαν. Απαντήσω. Όχι. Θα σου πω, ρε. Στο πρέβο το δικό σου, φιλικό. Στο πρέβο το δικό σας που είπε. Στο φιλικό μισό. Γιατί τα χρήματα φεύγανε τέλος του έτους πίσω. Να σου πω γιατί. Μέχρι εκεί δεν το ξέρω. Μέχρι πέρυσι. Το Φλεβάρι που το γνωρίζουμε, όχι στην εκτό μου, Δήμαρχο, γιατί είναι το ποσό είναι μεγάλο. Τα χρήματα αυτά εκταμιεύτηκαν από τον Υπουργό Νίκο Βούτση σε όλου του Δήμου, και του Κυρία μόνο, προκειμένου να δημιουργηθούν υποδομέ για την ολοκληρώμενη διαχείριση απορριμμάτων. Κύριε Τσιγκαντίνο, συγγνώμη γιατί αυτό που λέτε. Αυτό, συγγνώμη, αυτό έγινε το έργο. Από 15 θέλω να μου πείτε 15, θα δώσω 19. Αν ολοκληρώσω, αν το θέλω ολοκληρώσω, θα καταλάβεις. Τώρα σου δώσει τη δυνατότητα να κάνετε να γίνει. Αν, Δήμαρχε, εάν με αφήσετε να ολοκληρώσω, θα παρέσω τις καμπάνες. Γιάννη, Δήμαρχε, αυτό δεν καταδείχομαι. Το 15 λοιπόν που δόθηκαν τα χρήματα σε όλους τους Δήμους,
Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις,